θα διαφωνήσω όμως σε ένα θέμα. Λοιπόν, να μην μας πιάνει υπερευαισθησία και λέμε ότι καίνουν τα εθνικά μας σύμβολα κτλ. Το να πάω εγώ, όχι, πέστε με έναν εγκέφαλο και να πάρω μια σημαία από ένα ράφτη και να την κάψω, δεν σημαίνει τίποτα. Όχι, αλλά όταν, η σημαία, όταν μπεις μέσα στο πολυεθνείο και έχεις το άσυλο. Δεν σημαίνει τίποτα. Για μένα, δεν σημαίνει τίποτα. Αντρέα, η σημαία εδώ είναι ένα πανί. Δημήτρη, ένα λεπτό. Λέει ο Αντρέας την άποψή του, λοιπόν, με την οποία διαφωνώ όχι κάθετα. Λοιπόν, πιο πολύ δεν γίνεται. Μπράβο. Είμαι υποχρεωμένος να το σεβαστώ γιατί. Και με την αρχή που είστε όλοι εδώ να είναι όλα στο τραπέζι. Να πω Αντρέα, για μένα, το κάψιμο της σημαίας λέει πάρα πολλά. Ποια σημαία τώρα, να καταλάβω. Με οργίζει. Γιατί δεν είναι ένα πανί, δεν είναι ένα χρώμα, είναι το σύμβολο της χώρας. Η άλλη σημαία έχει το αίμα των φοιτητών να πάνε. Αυτά τα τσογλανάκια, για να σου το πω έτσι, όταν οι παππούδες τους πολέμαγαν πάνω με τη σημαία τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, πάλευαν για αυτή τη σημαία. Για να είναι ελεύθερα να πηγαίνουν να καίνε το Πολυτεχνείο και να τους υπερασπίζονται το καθένας τελευταία. Μια κουβέντα μόνο. Και μας αρέσει η σημαία όταν ο αθλητής παίρνει το μετάλλιο και τη σηκώνει και τη βλέπουμε και η σημαία σηματοδοτεί. Δεν μας αρέσει, λοιπόν, να το και πω. Την γέμε. Να πω, αλλά μια κουβέντα. Να πω μια κουβέντα. Για να το τεκμηριώσω. Η σημαία στον αθλητή σηματοδοτεί την προσπάθειά του. Έτσι. Όχι. Βεβαίως. Θα το εξηγήσω. Για το Γλέζο τι σηματοδοτούσε που είναι και από την αριστερά και ήταν και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε παίρνει νόημα η σημαία. Αυτό... Αυτή δεν είναι τίποτα. Είναι μηδενιστές. Και μηδενικά και μηδενιστές είναι. Καλά, να πούμε και εμείς τίποτα. Ο Γλέζος τίμησε τη σημαία και από τα αριστερά. Μην μηδενίσει όλο τον κόσμο. Μην μηδενίσει όλο τον κόσμο δηλαδή. Στρατιωτικό νόμο στα εξάρχεια. Να πει ότι είμαι. Όχι στρατιωτικό νόμο. Όχι, κάτσε. Πρώτα το Γλέζο να σου πει για τη σημαία. Τον κανονικό νόμο. Αυτό που ισχύει για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η σημαία παίρνει υπόσταση και σημαίνει πραγματικά όταν υπάρχουν, υπάρχουν συγκεκριμένοι αγώνες, σηματοδοτεί κάτι στη συγκεκριμένη στιγμή, τότε παίρνει υπόσταση η σημαία. Το να πάω εγώ, λέω, ο Ίξ αναγκέφαλος ή ο τέλος πάντων σε μια αλφα κατάσταση και να κάψω μια σημαία, δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι κάποιο. Δηλαδή έχουμε δει να καίγονται. Από Γρηγόρης ο Λαμπράκης κρατούσε σημαία. Ο Γρηγόρης ο Λαμπράκης, το σύμβολο της αριστεράς. Πας κόντρα στην ιστορία της αριστεράς που υπερασπίζεσαι. Το Γλέζο, το Λαμπράκη, αγωνιστές δικοί σας. Άκουσε με μισό λεπτάκι. Άκουσε με τώρα. Και κάθεσαι και σημαία ότι είναι ένα πανί. Άκουσε με τώρα ένα λεπτάκι ψύχρεμα. Όταν την κρατάει ο Λαμπράκης ή ο Γλέζος τη σημαία, τότε είναι ελληνική σημαία. Όταν την παίρνει ο κάθε πιτσιρικάς, κάνει ό,τι θέλει, είναι ένα πανί για μένα.